η συγκλονιστική παραβολή του ασώ του Υιού, όπως κατεγράφει από τον Ιερό Ευαγγελιστή Λουκά, λένε οι ιεροί ερμηνευτές ότι κι αν ολόκληρο το Ιερό Ευαγγέλιο είχε χαθεί, είχε καταστραφεί, κι αν ολόκληρη η ζωή του Χριστού μας δεν υπήρχε κάπου γραμμένη για να διδασκόμαστε και να οδηγούμαστε στη σωτηρία που εκείνος ευαγγελίστηκε στη γη, κι αν υπήρχε μόνο αυτή η σελίδα της παραβολής του ασώτου του Υιού, τότε ήταν αρκετή ώστε όλη η ανθρωπότητα να γνωρίσει τον αληθινό Θεό που έχουμε, τον Πατέρα της αγάπης που μας έχει ετοιμάσει τη Βασιλεία των Ουρανών και μας περιμένει όλους. Η παραβολή λοιπόν του ασώτου του Υιού που ακούσαμε σήμερα περιγράφει αυτόν τον Πατέρα που είχε δύο Υιούς. Ο νεότερος Υιός ζήτησε κάτι που δεν του άνοιγε. Το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Δώσ' μου την περιουσία που μου ανήκει. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, είπε στον πατέρα του. Και ο πατέρας δεν του αρνήθηκε. Δεν του μίλησε. Ήξερε το παιδί ότι αν φύγει από το σπίτι, αν φύγει από τον πατέρα, θα έχανε την ελευθερία την οποία νόμιζε ότι θα έβρισκε. Του έδωσε το επιβάλλον, τον άφησε ελεύθερο, όπως εκείνος νόμιζε. Και έφυγε σε χώρα μακρινή, ζών ασώτος. Ζώντας, όχι απλώς μακριά από το σπίτι του πατέρα, αλλά ζώντας μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ασωτία. Γιατί όταν κανείς απομακρύνεται από το σπίτι του πατέρα, τότε βρίσκεται μακριά από τον ήλιο, που είναι ο Θεός, τότε βρίσκεται στο σκοτάδι της αμαρτίας. Όταν όμως πέρασε ο καιρός, τα χρήματα εξαντλήθηκαν, βρέθηκε σε δεινή οικονομική κατάσταση και το χειρότερο, ότι εκείνο τον καιρό στην χώρα εκείνη έπεσε λοιμός, μεγάλη πείνα. Και το βασιλόπουλο κατήτησε δούλος. Και από δούλος κατήτησε χειροβοσκός. Κανείς δεν τον δεχόταν στην υπηρεσία του για κανένα λόγο. Κανείς δεν του έδινε ένα πιάτο φαγητό. Κάποιος δέχτηκε, τον δέχτηκε να του βόσκει τους χείρους, τα γουρούνια και τον εμπόδιζε ακόμα να τρώει και από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν, που είχαν διατροφή τους, τα ζώα αυτά. Φοβερό το κατάντημα που οδηγήθηκε αυτό το βασιλό. Έφυγε για να ζήσει ελεύθερος, με πλούτη, και τα πλούτη τον οδήγησαν στη φτώχεια. Και η φτώχεια τον οδήγησε στη δυστυχία, στη πείνα, στην καταστροφή. Αυτό παθαίνει και ο καθένας από εμάς και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να ζήσει μακριά από τον Πατέρα του, μακριά από τον Θεό, έξω από την Εκκλησία. Μας φυρίζει στα αυτιά μας ο διάβολος ότι είμαι ελεύθερος, να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά αυτό το ελεύθερος, μακριά από το Θεό, μακριά από τον Πατέρα που μας έχει ετοιμάσει τη Βασιλεία, που μας έχει ετοιμάσει τόσα αγαθά και σε αυτόν τον κόσμο και στην επόμενη, στην άλλη ζωή. Πώς μας ξεγελά ο διάβολος. Και ενώ μας υπόσχεται ελευθερία και ενώ μας υπόσχεται πλούτη και ευδαιμονία, μας οδηγεί δια των πτώσεων, δια των αμαρτιών, μας οδηγεί στην καταστροφή, στη χειρότερη δουλεία που δεν είναι η οικονομική, αλλά είναι η πνευματική. Εκεί οδηγήθηκε αυτός ο νέος. Όμως, το ευχάριστο είναι ότι εκεί που βρέθηκε, στο κατάντημα αυτό, ήλθε εις εαυτόν, ξύπνησε, μέσα του κάτι ζωντάνεψε, θυμήθηκε ότι στον πατέρα του, στο σπίτι του πατέρα του ζούσε σαν βασιλόπουλο. Πώς κατήδησε εδώ, άρχισε δηλαδή να συναισθάνεται το κακό που έκανε, την αμαρτία, άρχισε να καταλαβαίνει ότι έκανε λάθος.
και σκέφτηκε, θα σηκωθώ, θα πάω στον πατέρα μου, θα του πω, πατέρα, δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου. Κατασπατάλησε την περιουσία σου, σε απαρνήθηκα. Δεν θέλω να λέγομαι γιο σου. Ποιησόν με ως ένα των μυστήρων σου. Κάνε με σαν έναν από τους δούλους σου. Να είμαι δούλος, αλλά να είμαι στο σπίτι σου. Να είμαι κοντά σου, μαζί σου. Και ενώ τα σκεφτόταν όλα αυτά, πήρε την ηρωική απόφαση. Σηκώθηκε, πέταξε από πάνω του το κάλυμα της αμαρτίας και της δυσοδείας των ζώων που ζούσε και πήρε το δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι του πατέρα. Το συγκινητικό. Ο πατέρας την περίμενε αυτή την ώρα. Περίμενε ότι κάποια μέρα το παιδί θα γυρίσει στην αγκαλιά μου, θα γυρίσει κοντά μου. Και τον είδε στο βάθος του δρόμου και βγήκε έξω ο πατέρας. Έτρεξε στο δρόμο να τον προλάβει, να τον συναντήσει. Δεν τον περίμενε στο σπίτι για να του κάνει τις παρατηρήσεις, για να τον εκδικηθεί, για να τον ταπεινώσει. Όχι. Έσπευσε και έπεσε πάνω στην αγκαλιά του και τον αγκάλισε και τον κατεφύλισε. Και κάλεσε τους δούλους και τους έδωσε διαταγή να σφάξουν τον μόσο το σκεφτό, το καλύτερο μοσχάρι που είχαν για τα πανηγύρια τους, να του φέρουν την προηγούμενη στολή, να του φορέσουν το δαχτυλίδι που φορούσαν στα βασιλόπουλα, να φορέσει πάλι υποδήματα, να αναγνωριστεί πάλι δηλαδή ως γιος του. Ναι, η αγκαλιά του πατέρα ήταν ανοιχτή. Η αγκαλιά του πατέρα ήταν ανοιχτή και για το μεγάλο γιο, ο οποίος όμως είχε κλειστεί στον εαυτό του, είχε κλείσει την καρδιά του και προς τον πατέρα του και προς τον αδελφό του, ο οποίος απολωλώσει και βρέθη, είχε χαθεί και βρέθη, ξαναγύρισε στην αγκαλιά του πατέρα. Έμαθε από τους αγρούς καθώς ερχόταν, έμαθε ότι γίνεται πανηγύρι και γιατί γίνεται πανηγύρι, γίνεται για τον αδερφό σου που επέστρεψε. Δεν το χώρεσε η καρδιά του, κλεισμένο στον εαυτό του, χωρίς αγάπη, ενώ, φοβερό, βρισκόταν στο σπίτι του πατέρα, όπως νόμιζε. Ενώ δηλαδή αυτός δεν έφυγε μακριά από τον πατέρα, όμως δεν ήταν και κοντά στον πατέρα. Δεν ζούσε δηλαδή τη ζωή που του χάριζε και την αγάπη που του χάριζε ο πατέρας. Και δυστυχώς δεν πήγε στο σπίτι για να πανηγυρίσει. Αδελφοί, έχουμε πατέρα. Έχουμε πατέρα με μεγάλη αγκαλιά, με πολλή αγάπη, τόση που δεν θα βρούμε στους ανθρώπους. Πολλές φορές οι άνθρωποι για ασήμαντα πράγματα που συμβαίνουν μεταξύ μας δεν μας συγχωρούν. Κρατούν αποστάσεις, κρατούν τείχη υψωμένα. Ο Θεός Πατέρας, που είμαστε υποχρεωμένοι με τις αμαρτίες μας, έχουμε καταχρεωθεί με τα λάθη και τις πτώσεις μας, ανέβηκε στο Σταυρό, θυσιάστηκε για να μας συγχωρήσει, για να έχει πάντοτε ανοιχτή την αγκαλιά του και να μας περιμένει με μετάνοια δική μας για να επιστρέψουμε στο σπίτι που είναι η Εκκλησία, από την οποία φύγαμε και φεύγουμε με τις πράξεις μας όταν δεν ακολουθούμε τον Πατέρα, όταν δεν έχουμε στην καρδιά μας μέσα την αγάπη που μας έχει δείξει ο Θεός να Του την ανταποδίδουμε. Να το γνωρίζουμε λοιπόν ότι μας περιμένει ο Θεός, περιμένει να δει τη μετάνοιά μας, δεν μας περιμένει για να μας κάνει παρατηρήσεις και να μας ταπεινώσει, αλλά για να μας αγκαλιάσει με την αγάπη Του και να θυσιάσει το μόσχο, το σκεφτό, τη Θεία Κοινωνία, για να απολαύσουμε όλοι στο πανηγύρι αυτής εδώ της ζωής και της μελούσης στον Παράδεισο. Αμήν. Μεταφόρου Θεού.